εκπροσωπώντας τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο, Σταμάτης Μαρκόγρου, ο οποίος προσκλήθηκε να συμμετέχει στη σημερινή συνεδρία του Διαπαραταξιακού Οργάνου, δήλωσε πως είναι σημαντικό να οργανώσουμε σωστά την αμυντική γραμμή νομικά του Δήμου της ΚΟ και να πετύχουμε όχι μόνο να αποφύγουμε την εκποίηση, αλλά να πετύχουμε την παραχώρηση και την παράταση της σύμβασης για ακόμα περισσότερα χρόνια της Μαρίνας της ΚΟ στον Δήμο. Η πορεία της, άλλωστε, όπως τόνισε, ήταν θετική τόσο για την κοινωνία όσο και για τους εργαζόμενους. Όντως τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου, και μιας και έχετε διατελέσει επί πολλά ότι έχετε υπηρετήσει από διοικητική θέση τη Μαρίνα της ΚΟ, θα θέλω να μας πείτε αν εσείς εκτιμάτε ότι η απόφαση σημερινή, δηλαδή το να κινηθείτε νομικά για να προασπίσετε τα συμφέροντα της κοινωνίας της ΚΟ και βέβαια της πρωτοποριακής πηγής της διαχείρισης της Μαρίνας, μπορούν τελικά να αποδώσουν. Πράγματι, κυρία Παπαζαχαρίου, στη σημερινή συνάντηση την ενημερωτική του Δημάρχου σχετικά με το θέμα της Μαρίνας, εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους Δημοτικού Συμβούλου, του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Η άποψή μου μας είναι ότι η συμπόρευση και η κοινή αμυντική δράση όσον αφορά το νομικό οπλοστάσιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι η μοναδική απάντηση στην ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να θυμίσω ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέσα από την Μαρίνα είχαμε κάνει τότε ένσταση κατά της απόφασης αυτής, όπου την είχε τότε έσει ο τέλος. Με έναν πολύ καλό δικηγορικό team τότε είχαμε καταφέρει αυτή την απόφαση να την υλοποιήσουμε, και εν αναμονή της απόφασης της οριστικής θα ξαναγίνει μια τέτοια συνάντηση, πιστεύω, και στον Δήμο, για να μπορέσουμε, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, να οργανώσουμε την αμυντική μας γραμμή, την νομική, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την σχέση που έχουμε με το Υπουργείο. Δηλαδή την παραχώρηση της Μαρίνας, αλλά αντίστοιχα και να την παράταση της σύμβασης αυτής για ακόμα περισσότερα χρόνια. Η πορεία όλων αυτών των χρόνων από το 2000 που λειτουργεί μέχρι σήμερα έχει δείξει θετικά αποτελέσματα και για την κοινωνία της ΚΟ αλλά και για τους εργαζόμενους. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς διαχειριστήκαμε ορθά αυτή την υπόθεση που λέγεται Μαρίνα της ΚΟ, γιατί να μην συνεχίσουμε να την διατηρούμε. Πιστεύετε ότι είναι ένα δελεαστικό, μια δελεαστική πρόταση η εκποίηση της Μαρίνας για τους επενδυτές, κύριε Μαρκόγλου, μιας και είναι στη φάση του να επεκταθεί, του να αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ σε άλλες αντίστοιχες, αυτές του ΕΟΤ που είπαμε και πριν ότι κατασκευάστηκαν την ίδια περίοδο, δεν προχώρησαν ουσιαστικά, δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχουν καν μαρίνες εκεί. Άρα, μήπως η Μαρίνα της ΚΟ κινδυνεύει, επειδή ακριβώς είναι μια ανεπτυγμένη και μια δελεαστική πρόταση για τους επενδυτές? Όπως το λέτε, είναι έτσι πράγματι. Η γεωπολιτική θέση της Μαρίνας της ΚΟ, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει μέχρι τώρα, είναι κασέρι, θα έλεγα, για τους επενδυτές, για τους ιδιώτες. Όμως, όπως φάνηκε από την συνάντηση που είχαμε εδώ, σχεδόν όλοι είμαστε αντίθετοι στο να περάσει αυτή η Μαρίνα της ΚΟ στους ιδιώτες. Νομίζω πρωταρχικό ρόλο έχει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος της ΚΟ, και μετά έπονται όλα τα υπόλοιπα.